Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Φιλομήλα Λαπατά με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, η Επιστροφή. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά Καλή μας. Καλή σας μέρα. Να πούμε και εγώ λοιπόν το ίδιο. Δύο λόγια για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, είναι ένα βιβλίο, το πρώτο από μια σειρά, η οποία έχει το όνομα «Οι κόρες της Ελλάδας». Είναι μια σειρά ιστορική για τα 200 τελευταία χρόνια της ιστορίας μας. Η Επιστροφή είναι το πρώτο βιβλίο, είναι αυτοτελέστατο, θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί ο κόσμος ακούει σειρά και αισθάνεται κάπως, σου λέει θα πάρω και δεύτερο και τρίτο. Όχι, τα βιβλία είναι αυτοτελή. Μιλάω για κόρες της Ελλάδος, αληθινές ιστορίες, κόσμος που έζησε, γυναίκες που ζήσανε από το 1800 και μετά και με τις ζωές τους έχουν κατά κάποιον τρόπο δώσει την ταυτότητα της πόλης της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Η ιδέα πώς προέκυψε και φαντάζομαι και μεγάλη μελέτη, έτσι, και ξεκινάμε... Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, είναι διετής μελέτη για να γράψω αυτό το βιβλίο. Γράφω γενικώς ιστορικά βιβλία, για να το ξεκαθαρίσω και στους τηλεθεατές σας. Το θέμα είναι ότι κατάλαβα, οριμάζοντας αυτή την ηλικία, ότι όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να κατανοήσει το παρόν του και να προγραμματίσει το μέλλον του. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την ιδέα και από το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο που βρίσκεται, που είναι τραγικό και επαναλαμβάνει τα λάθη της και δεν κοιτάει ποτέ στον καθρέφτη, αλλά του φταίνε για όλα οι άλλοι, αλλά το δικό του το κομμάτι ευθύνης δεν υπάρχει πουθενά. Γι' αυτό θέλησα να ανατρέξω στο παρελθόν για να βρω το αρχικό τραύμα, εντός εισαγωγικών το αρχικό τραύμα. Και βέβαια πήγα πίσω 200 χρόνια και ξεκίνησα αυτή τη σειρά. Τρία βιβλία, τέσσερα μέσα σε αυτή τη σειρά, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Καλύπτω στο πρώτο την περίοδο 1790-1838 με την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα και βέβαια με το γάμο του με την Αμαλία. Και τι ήρωες, για να δώσουμε έτσι το στίγμα σε ό,τι αφορά. Ναι, πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας, η οποία είναι μια γυναίκα αγώνος αγωνιστών, επιφανούς οικογένειας αγωνιστών, η οποία έχει απομακρυνθεί από την πατρίδα της, από την Ελλάδα, στα 17 της χρόνια, για 20 χρόνια βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έζησε μια πάρα πολύ καλή ζωή εκεί, αλλά της έμεινε το εσωτερικό τραύμα, γιατί μου το κάνανε εμένα αυτό. Έφυγε διωγμένη από την πατρίδα της και επιστρέφει πίσω για να πάρει εκδίκηση, να αναζητήσει την ταυτότητά της, την οποία έχασε 20 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και βέβαια να μπορέσει να ζήσει. Ίντριγκες πολλές, είναι ένα μυθιστόρημα ατμοσφαιρικό. Ο αναγνώστης θα ζήσει τις ιστορίες των ηρώων σαν να ήταν δικές του, θα περπατήσει στους δρόμους της Αθήνας, θα επισκεφτεί την Ακρόπολη με ένα άλλο μάτι τελείως διαφορετικό, θα δει την καθημερινότητα της Αθήνας, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρε βασικά, η καθημερινότητα και όχι τόσο το πολιτικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι μπορεί κανένας να το διαβάσει. Έχω ήδη παραθέσει μια βιβλιογραφία μεγάλη στο τέλος του μυθιστορήματος, αλλά η συγκεκριμένη καθημερινότητα δεν εμφανίζεται πουθενά. Μπήκα σε κρατικά αρχεία, μπήκα σε συμβολιογραφικά αρχεία για να μπορέσω να... Τι κρατάμε από εκείνη την εποχή σε ό,τι αφορά τον καθημερινό, την καθημερινότητα του Κρατάμε ότι η γυναίκα ήταν πιεσμένη έως εκεί που δεν μπορούμε να φανταστούμε, ότι οι γυναίκες δεν έβγαιναν από το σπίτι τους, ότι οι γυναίκες φορούσαν τον ελληνοπρεπέστατο φερετζέ, που ήταν η μπόλια, πάντοτε συνοδευόμενες από τους άντρες τους. Το γενικό κλίμα ήταν το κλίμα του θύματος, ότι είμαστε θύματα, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά εκείνη η εποχή. Πώς μας το κάνανε οι ξένοι αυτό, η ιστορία επαναλαμβάνεται και τώρα. Και βέβαια εκείνο που κρατάμε, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι το μότο του βιβλίου, που είναι το ιερότερο μάθημα από όλα. Είναι η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή μας. Που στο πέρασμα αυτών των δύο αιώνων με το σήμερα, τι κοινά σημεία μπορούμε να πούμε ακριβώς αυτό, ότι η ζωή είναι μάθημα, ότι που να ανατρέξουμε και στο παρελθόν, αλλά και στη νεότερη ιστορία μας, ότι έχουμε περάσει
Καλός καμωμένο, έχει μπει στο πετσί μας. Η ζωή δεν αναβάλλεται, δεν ελέγχεται. Δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Βγαίνω από το κατάστημα και με πατάει ένα αυτοκίνητο, ερωτεύομαι, παίρνω διαζύγιο, χάνω το μάτι μου. Ένα όμως πράγμα μπορώ να κάνω, μπορώ να ελέγξω τον τρόπο με τον οποίο αντιδρώ σε αυτά που μου συμβαίνουν. Η ζωή είναι επιλογές και συνέπειες. Και βέβαια δεν βρίσκεται στα γεγονότα, αλλά βρίσκεται στο πώς τα έχουμε ζήσει αυτά τα γεγονότα. Και καλό είναι να μην χάνουμε καμία στιγμή. Καμία στιγμή. Αυτό το μήνυμα. Αυτό να το μήνυμα. Γιατί υπάρχει βέβαια διάχυτη απελπισία τώρα στην Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία ναι. 5-6 χρόνια. Ναι. Οπότε χάνονται πολλές στιγμές της καθημερινότητας. Έτσι, έτσι. Είμαι καλεσμένη στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης να παρουσιάσω το βιβλίο μου σήμερα. Ευχαριστώ τους Θεσσαλονικείς και γενικά τους Βορειολαδίτες, παρόλο που είμαι και εγώ ένα κομμάτι από αυτούς. Η καταγωγή μου είναι από τις Αίρες, η μητέρα μου δηλαδή, από το κομμάτι της μητέρας μου. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, έχετε μια καταπληκτική, καταπληκτική πόλη. Ερχόμουν τώρα στην Εθνική Οδό και έβλεπα τον ήλιο και αυτές τις λιακάδες, αυτή τη θάλασσα την καταπληκτική και ήθελα πραγματικά να πω, αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλές γιορτές να έχουμε επίσης, και περιμένουμε το επόμενο επίσης, βήμα σας. Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, χαρά. Οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές ικανοποίησεις.